κύριε Μιχάλαρε, και όχι μόνο να γεμίσουν τα φράγματα ή να μαζευτεί η βροχή, αλλά να αλλάξει και λίγο η διάθεση, καθότι μετά από μία περίοδο από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, με εξαίρεση μόνο τον Ιούνιο, αντιλαμβάνεστε ότι το φορτίο πάνω στην κοινωνία αλλά και το περιβάλλον ήταν σημαντικότατο. Ψυχολογικά είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Νικολαίδη. Από την άλλη, σε όρους πανδημίας δεν μας χάλασε καθόλου ο ανοιχτός καιρός. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Γι' αυτό και τώρα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, καθότι οι θερμοκρασίες αρχίζουν να κατεβαίνουν κάτω από εκείνο το ψυχολογικό ή μάλλον το όριο των 25-27 βαθμών, το οποίο αναζητούσαμε τον Απρίλιο. Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από αυτό το όριο για να χάσει την ισχύ της μετάδοσης του ο ιός. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται ακριβώς αντίστροφα. Ναι. Έτσι, να κατέβουμε κάτω από τους 25, έτσι. Για δώστε μας τι επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες μέρες. Δώστε μας την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παραμένει με βροχές τοπικές καταιγίδες σήμερα ο καιρός, με την πιθανότητα χαλαζόπτωσης στις περιοχές των καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, έτσι. Μεμονωμένα θα είναι τα φαινόμενα και στις περιοχές των καταιγίδων το πεδίο των ανέμων θα είναι κάπως ενισχυμένο. Οι θερμοκρασίες σήμερα, οι μέγιστες, θα είναι κοντά στις κανονικές για την εποχή. Κοντά στις κανονικές για την εποχή θα είναι και οι θερμοκρασίες απόψε. Θα κυμαίνονται από 12 μέχρι 14 βαθμούς εσωτερικό και παράλια αντίστοιχα και γύρω στους 7 βαθμούς τα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, απόψε, παραμένει η πιθανότητα τουλάχιστον μέχρι το πρώτο ήμιση της νύχτας για μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως όμως στα παράλια, και αυτό λόγω της θερμοκρασίας του θαλασσιού νερού. Την αύριο Πέμπτη ο καιρός μερικώς είναι πιασμένος, χωρίς να αποκλείεται να έχουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα το πρώτο μισό της ημέρας. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές τώρα για την εποχή? Είναι κανονικές. Γιατί είναι κοντά στις κανονικές. Αύριο η θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό για τα παράλια και γύρω στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, Παρασκευή ή Σαββατοκυριακό, μικρές πιθανότητες για τοπικές βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, δεν μπορούν να αποκλειστούν. Σποραδικές βροχές θα είναι, ξεχασμένες βροχές του συστήματος, με τη θερμοκρασία τουλάχιστον την Παρασκευή να σημειώνει άνοδο, μικρή άνοδο, άρα το 24, ίσως ανέβει στο 26, θα είναι δηλαδή πάνω από τα κανονικά για την εποχή, και να κάνει ένα σκαμπανέβασμα για το Σαββατοκύριακο. Μικρή πτώση το Σάββατο, μικρή άνοδο στην Κυριακή. Δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα ο καιρός. Είναι το πρώτο σύστημα το οποίο μας επηρεάζει για φέτος. Η βροχή την οποία έχει δώσει είναι αρκετά χαμηλή, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την αθρηστική της, το άθροισμα της βροχής, η οποία έχει σημειωθεί. Και αυτή δεν υπερβαίνει για την περιοχή της Κύπρου η μέση επιφανειακή κατανομή, τα 2 χιλιοστά βροχής. Είναι πάρα πολύ ακόμα μικρό το αθρηστικό της ύψος. Αναμένουμε να συνεχιστούν λοιπόν οι βροχές και οι καταιγίδες, αν και στις προηγούμενες συνδέσεις μας αποθαρρύνατε, δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο για φέτος. Να σας ευχαριστήσουμε. Εξηγήστε, κύριε Νικολαίδη, ναι. Όταν μιλούμε εμείς για την εποχική πρόγνωση ή όταν οποιοσδήποτε έγκριτος μετεωρολόγος μιλά για την εποχική πρόγνωση, μιλά για τις μέσες τιμές διαφόρων μεγεθών καθ' όλη τη διάρκεια μιας μεγάλης περίοδου. Ναι. Φέτος λοιπόν ο χειμώνας μας φαίνεται ότι θα είναι ξηρός και σχετικά θερμός. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πέσουν βροχές. Βροχές θα πέσουν, αλλά το αθρηστικό τους ύψος θα είναι πολύ πιο κάτω από το κανονικό. Μάλιστα. Και η μέση θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο πάνω από την κανονική για κάθε περιοχή, για κάθε μήνα. Να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ωραίο αυτό που μας λέτε. Να αναμένουμε βροχές δηλαδή. Να αναμένουμε. Βέβαια να αναμένουμε βροχές, απλά δεν θα είναι στα κανονικά αθρηστικά ύψη της βροχής η βροχή που θα πέσει και η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο πάνω από την κανονική για κάθε σταθμό και για κάθε περιοχή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά.